Με τον Γιώργο, τον συνάδελφο από την TEDx, έχουμε κάνει μια διαδικασία πακετοποίησης βραχιώνα της Universal Robots και έναν gripper που κάνει κενό της On Robots. Λίγες περισσότερες πληροφορίες για τον βραχιώνα και την όλη διαδικασία θα μας πει ο Γιώργος. Ορίστε. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Να σας δω με τη σειρά μου. Ονομάζομαι Τσακυρίδης Γιώργος. Είμαι ηλεκτρολόγος μηχανικός και εργάζομαι στην TEDx. Λοιπόν, πιο συγκεκριμένα, εδώ μπροστά μας έχουμε έναν βραχιώνα της Universal Robot. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το Universal Robot UR16E. Είναι η καινούργια σειρά της Universal που μας παρουσιάζει. Σαν χαρακτηριστικά να πούμε ότι η Universal είναι μια δανέζικη εταιρεία η οποία κατασκευάζει τους συγκεκριμένους βραχίωνες κατηγορίας Cobot, δηλαδή συνεργατικά ρομπότ. Όπως είπαν πριν και οι συνομιλητές μας, είχαμε τη δυνατότητα να δούμε βραχίωνες οι οποίοι δεν χρειάζονται κάποιο περίβλημα προστατευτικό έτσι ώστε να προστατεύσουν το χειριστή. Με οποιαδήποτε επαφή που έχει κάποιος με τον βραχίωνα, το ρομπότ καταλαβαίνει την αδράνεια και σταματάει τη λειτουργία του για λόγους ασφαλείας. Αυτά πάνω κάτω. Το συγκεκριμένο μοντέλο έχει δυνατότητα να σηκώσει μέχρι 16 κιλά βάρους, εξού και το 16E, πάει αναλογικά με το μοντέλο. Λοιπόν, το gripper είναι μια εταιρεία η οποία συνεργάζεται με την Universal Robot, μπορεί να σηκώσει μέχρι 20 κιλά με τις βεντούζες που έχει. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη εφαρμογή, ναι. Ευχαριστώ. Πάμε να δείξουμε τι έχουμε κάνει. Εδώ βλέπουμε μια διαδικασία packaging, παίρνει τα πακέτα και τα συσκευάζει μέσα στο κουτί. Αυτό που είναι καινοτόμο εδώ πέρα είναι ότι σε αυτή τη στίβα που βλέπετε εδώ δεξιά, δεν υπάρχουν σταθερά σημεία που πάει και να τα αρπάξει. Δημιουργούμε μια στίβα, υπάρχει μια ειδική λειτουργία στο ρομπότ. Δημιουργούμε μια στίβα που του λέμε ότι εδώ είναι η αρχή, εδώ είναι το τέλος. Και αναλαμβάνει να ψάξει και να βρει πού είναι αυτά τα πακέτα. Πώς το κάνει αυτό? Πηγαίνοντας προς τα κάτω και ανοιχνεύοντας μία από τις επιλογές, ανοιχνεύοντας αντίσταση. Μόλις καταλάβει αντίσταση περισσότερο από ένα όριο που το ορίζουμε, καταλαβαίνει ότι υπάρχει πακέτο και το τραβάει για να το βάλει στη θέση του. Υπάρχουν και άλλες διαδικασίες που μπορούμε να κάνουμε. Ο Γιώργος νομίζω μπορεί να μας τα πει και καλύτερα. Συμπληρώνοντας πάνω σε αυτά που είπε ο Χρήστος, η συγκεκριμένη εφαρμογή φαίνεται να είναι απλή, που όντως είναι μια απλή εφαρμογή, αλλά η λειτουργία που έχουμε κάνει εμείς είναι έτσι ώστε να δουλεύει με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι αυτός που περιέγραψε ο Χρήστος. Είναι, όπως το λέει η Universal Robot, το destacking. Δημιουργώ μια στίβα από ένα συγκεκριμένο προϊόν και το ρομπότ αντιλαμβάνεται βάση του αρχικού και του τελικού σημείου που δίνουμε στο ρομπότ, πού υπάρχει το προϊόν μας. Ορίζοντας τη δύναμη που θα του ασκηθεί από την αντίσταση, καταλαβαίνει ότι σε εκείνο το σημείο υπάρχει προϊόν, ενεργοποιεί το vacuum από το gripper και συνεχίζει τη διαδικασία. Η δεύτερη εφαρμογή που κάνει, η εφαρμογή αυτή που περιγράψαμε μόλις, είναι το destacking, πώς παίρνουμε το προϊόν από το συγκεκριμένο σημείο. Η δεύτερη εφαρμογή, η οποία είναι η αναποθέτησή του μέσα στο χαρτοκιβώτιο, ο εγκυβωτισμός με λίγα λόγια, είναι μια διαδικασία palletizing. Την προσαρμόσαμε λίγο στα μέτρα μας για να σας τα παρουσιάσουμε στη συγκεκριμένη εφαρμογή. Αν θεωρήσουμε ότι το τελικό προϊόν που θέλουμε να παλαιτοποιήσουμε είναι το συγκεκριμένο κουτί, δημιουργεί δύο στίβες. Αν θέλετε να το δείτε και πιο μετά ή και τώρα. Φαίνεται στο βίντεο πολύ ωραία. Δημιουργεί δύο στίβες σαν παλέτα. Δηλαδή, οριοθετεί τις θέσεις μιας παλέτας, δύο σειρών, ας πούμε, δύο επί δύο αυτή τη στιγμή κάνει. Αφού ολοκληρώσει την παλαιτοποίηση, όπου είναι ένα δεύτερο template που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη εφαρμογή, μετά πρέπει να πάρουμε τα κυβότια για να παρουσιάσουμε μια ακόμα λειτουργία του, είναι το να βάλεις κάποια σημεία εσύ στο ρομπότ και να του πεις πάρε αυτό, πάντο εκεί, πάρε αυτό, πάντο εκεί και να ακολουθηθεί η διαδικασία του pick and place. Αυτό ακριβώς κάνει τώρα, δηλαδή έχουμε ορίσει πού είναι τα σημεία που είναι τοποθετημένα τα κυβότια μας, ή το προϊόν μας, ή το οτιδήποτε έχουμε,
και βάζοντάς το waypoints, έτσι τα ονομάζει Universal, μπορεί και πηγαίνει από το ένα σημείο στο άλλο, με τη γνωστή εφαρμογή του Pick and Place. Δηλαδή, βάσει αυτών των τριών εφαρμογών, έχουμε δημιουργήσει όλο αυτό. Εδώ να πούμε ότι δεν λειτουργεί στην πλήρη ταχύτητα, αλλά γενικότερα τα συνεργατικά ρομπότ δεν έχουν πολύ μεγάλες ταχύτητες, ακριβώς για να μην υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει οποιοδήποτε εργάζεται ταυτόχρονα με το ρομπότ. Ας το δείξω και στην πλήρη ταχύτητα. Βέβαια, δεν μας βοηθάει και πάρα πολύ ο πάγκος εδώ. Αυτή είναι η πλήρη ταχύτητα του ρομπότ. Νομίζω ότι και αυτό, πάλι και αυτό, έχει ένα όριο. Έχει ναι. Ένα εύρος, μπορεί να αυξηθεί λίγο ακριβώς. Ακόμα. Ναι, γενικότερα όμως οι ταχύτητες είναι σχετικά μικρές σε τέτοιες περιπτώσεις. Ας το χαμηλώσουμε. Γι' αυτό και λέγονται συνεργατικά. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Νομίζω αυτά είχαμε να δείξουμε εμείς. Δεν έχω κάτι παραπάνω. Όποιος θέλει να ρωτήσει, να πλησιάσει και αργότερα, ή μετά τον Ανδρέα ενδεχομένως, για να δείξει και το... Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση. Εάν για κάποιο λόγο μετακινηθεί μία από τις δύο στίβες, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, έστω και για εκατοστά ή για χιλιοστά, υπάρχει διαφοροποίηση στη λειτουργία, αναγνωρίζει το ρομπότ? Θες να απαντήσεις και εγώ. Λοιπόν, εξαρτάται με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε δομήσει την εφαρμογή. Στη συγκεκριμένη... Ακούγομαι. Ωραία. Όπως έλεγα λοιπόν, εξαρτάται με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε δομήσει την εφαρμογή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν από τη στιγμή που βάλουμε αυτό εδώ είναι εκτός στίβας, ας πούμε, θα υπάρξει πρόβλημα. Γιατί ο τρόπος που έχει δομηθεί το πρόγραμμα είναι ότι το gripper πηγαίνει από αυτό το σημείο και μόνο αλλάζοντας τον κάθετο άξονα του, ψάχνει να βρει που είναι. Εδώ πέρα θα δημιουργηθεί μία δύναμη, ή μάλλον αν κάναμε αυτό, δηλαδή αν έλειπε ένα, θα δημιουργηθεί μία δύναμη εδώ πέρα, όπου θα υπάρξει μία διαφορά δύναμης από αυτή την κατεύθυνση, από αυτή τη θέση, σε σχέση με αυτή τη θέση. Έτσι ώστε μετά το ρομπότ θα σου έβγαζε σφάλμα και θα σου έλεγε «Δεν μπορώ να εκτελέσω την κίνηση που μου έχεις δώσει». Γιατί εσύ ο ίδιος έχεις προγραμματίσει το ρομπότ με διαφορετικό τρόπο, ώστε να πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Υπάρχουν τρόποι όπου μπορεί το ρομπότ να αντιληφθεί το τι έχει κάνει. Ο Χρήστος μπορεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό. Είναι κάτι που προσπαθούσαμε να το προλάβουμε για να σας το δείξουμε σε αυτό το demo. Ουσιαστικά υπάρχει μια κάμερα η οποία βλέπει τον πάγκο σε αυτή την περίπτωση και μέσω της κάμερας αναγνωρίζει το σημείο που αυτά τα πακέτα μπορούν να μετακινηθούν οπουδήποτε πάνω στον πάγκο. Δεν έχει σημασία αν είναι ένα χιλιοστό ή 10 εκατοστά. Αναγνωρίζει πού είναι αυτά τα πακέτα μέσω ενός αλγορίθμου AI και δίνει το νέο σημείο στον βραχιόν ώστε να πάει να τα πάρει και να τα βάλει μέσα στο κουτί. Ακόμα θα μπορούσαν να μην είναι καν ομοιόμορφα και πάλι θα μπορούσε, ακόμα δηλαδή να σας δείξω κιόλας, ακόμα και έτσι θα μπορούσε να είναι το πακέτο και να πάει να το ρίξει και να το αρπάξει για να το βάλει μέσα στο κουτί. Ευελπιστούμε ότι την επόμενη φορά θα μπορέσουμε να το δείξουμε και αυτό live. Ακούγουμε. Εγώ θα ήθελα να μας πείτε λίγα πράγματα για τον προγραμματισμό, δηλαδή οι δύο διαδικασίες που είδαμε πριν στο demo. Πόση ώρα χρειάστηκε να προγραμματιστεί ο βραχίωνας για να συμβαίνουν αυτές οι δύο διαδικασίες? Και ένα δεύτερο ερώτημα, τι γνώσεις χρειάζονται από κάποιον προκειμένου να προγραμματίσει ένα τέτοιο βραχίωνα? Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, όσον αφορά... Ας το πάρουμε λίγο στην αρχή. Η Universal Robot είναι για μένα η πιο user-friendly εφαρμογή στο να προγραμματίσει κάποιος ένα ρομποτικό βραχίωνα. Το περιβάλλον διεργασίας που δίνεται μέσα από το Teach Pendant είναι πάρα πολύ ευχρηστό και πάρα πολύ απλό και χωρίς να χρειάζονται κάποιες γνώσεις προγραμματισμού ή να έχεις εξειδικευθεί πάνω σε κάτι αντίστοιχο, μπορείς με δύο απλές οδηγίες που μπορείς να βρεις ακόμα και στο διαδίκτυο και στο site της OnRobot να προγραμματίσεις και να κάνεις τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Τώρα, όσον αφορά στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησης για το χρόνο που είπατε,
το συγκεκριμένο που βλέπετε τώρα από κάποιον έμπειρο μπορεί να γίνει στο διάστημα της μισής ώρας, μία ώρας για να το τελειοποιήσεις, για κάποιον πιο αρχάριο ή για κάποιον που τώρα ξεκινάει να ασχολείται με τα συγκεκριμένα ρομπότ, να πάρει λίγο παραπάνω. Δεν θεωρώ βέβαια ότι θα χρειαστείς πάνω από 2 ώρες, πιστεύω, για να κάνεις κάτι, μία εφαρμογή, έτσι ώστε να έχεις ένα υπόβαθρο για να μπορέσεις να κάνεις ένα template για την κάθε ανάγκη που έχεις. Και μάλιστα, για να συμπληρώσω, έχει ενσωματωμένες έτοιμες λειτουργίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ advanced, οι οποίες αν θα έπρεπε να γίνουν με το χέρι, θα έπαιρνε πολύ περισσότερο χρόνο. Και σε καθοδηγεί με ένα πολύ εύκολο γραφικό περιβάλλον στο να στήσεις αυτό που θέλεις. Είναι προγραμματιστικά, δηλαδή, όποιος ξέρει λίγο προγραμματισμό θα είναι σαν το σπίτι του, να το πω. Είναι πάρα πολύ απλό, αλλά ακόμα και να μην γνωρίσεις από προγραμματισμό, θεωρώ ότι είναι ίσως λίγο διαισθητικό ο προγραμματισμός σε αυτά τα ρομπότ. Στο συγκεκριμένο τουλάχιστον. Γιατί δεν είναι όλα ακριβώς έτσι. Αλλά το συγκεκριμένο, ναι. Κάποια άλλη... Δεν ακούγεται. Α, ακούγεται. Είπατε αν το συγκράτησα σωστά, 16 κιλά το συγκεκριμένο. Σωστά. Μέχρι τι κιλά φτάνουμε? Σε ρομπότ γενικότερα ή μιλάμε για αυτό? Για τους βραχίωνες. Για τους βραχίωνες μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και, αν δεν με κάνω λάθος, κοντά στα 200 κιλά, ίσως και περισσότερο. Ειδικές. Γενικά για βραχίωνες, αν μιλάμε, υπάρχει μεγάλο εύρος όσον αφορά το payload του κάθε ρομπότ. Αν μιλήσουμε για τη συγκεκριμένη εταιρεία που βλέπουμε εδώ, το τελευταίο μοντέλο που έχει παρουσιάσει η Universal Robot είναι μέχρι τα 20 κιλά, το UR20E. Τα πιο βασικά της μοντέλα είναι το 3, το 5, το 10, το 16 και το 20, το οποίο είναι το τελευταίο. Τι έχουμε τώρα σε αυτά τα μοντέλα? Ανάλογα το μοντέλο είναι και το payload, δηλαδή τα κιλά που μπορεί να σηκώσει, υπολογίζοντας όμως και το gripper σε αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή, το gripper εδώ είναι μια εταιρεία της OnRobot που είναι universal, ας πούμε, είναι εμπορεύσιμο προϊόν. Μπορεί κάποιος να φτιάξει, όπως η Tetix έχει φτιάξει πολλές φορές, κάποιο gripper εξειδικευμένο που θα καλύπτει την ανάγκη της κάθε εφαρμογής. Για να μην φεύγουμε από το θέμα όμως, η διαφορά στα μοντέλα που παρουσιάζει Universal Robot όσον αφορά τα κιλά που μπορούν να σηκώσουν, έχει να κάνει επίσης και με το reachability που σου δίνει σαν ρομποτικός βραχίωνας. Δηλαδή, εδώ έχουμε ένα UR16, δηλαδή μπορεί να σηκώσει μέχρι 16 κιλά, αλλά εδώ πέρα η ακτίνα του ρομπότ, αν προεκταθεί όλος ο βραχίωνας, είναι στα 900 χιλιοστά. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάπου εκεί, αν θυμάμαι καλά, είναι και το UR το 5. Δηλαδή, βλέπουμε, αν βάζαμε δίπλα ακριβώς ένα UR5, θα ήταν πανομοιότυπα όσον αφορά τα μεγέθη. Η διαφορά τους θα ήταν ότι εκείνος θα σήκωνε 5 κιλά, ενώ αυτός σήκωνε 16. Ενώ αν βάζαμε δίπλα ένα UR10, θα ήταν σαφώς μεγαλύτερο, γιατί έχει άνοιγμα στο 1,30 πλήρης έκταση ο βραχίωνας. Με αποτέλεσμα να βλέπαμε κάτι πιο μεγάλο και θεωρούσαμε ότι σήκωνε περισσότερο βάρος. Αντίστοιχα όμως, η δυνατότητα που σου δίνεται είναι απλά να προεκτείνεις το βραχίωνα για να πας σε μεγαλύτερη απόσταση. Μιλάμε πάντα για συνεργατικά. Η Universal Robot βγάζει μόνο συνεργατικά ρομπότ. Και φτάνει τόσα κιλά? Μέχρι 20. Μέχρι 20. Ναι. Το UR το 20, το E είναι το μεγαλύτερο. Το πολύ περισσότερα που είπατε, επομένως, δεν είναι για συνεργατικά ρομπότ. Είναι άλλων εταιριών, μπορεί και συνεργατικά, απλά δεν είναι της UR. Στην παρουσίαση που μας έδειξε ο Χρήστος, φάνηκε ένα πράσινο ρομπότ της Φανούκ. Εκείνο είναι συνεργατικό. 35 κιλά payload, ναι. Θα μπορούσατε να μας πείτε κάποιες ενδεικτικές εγκαταστάσεις βιομηχανίας στην Ελλάδα, δηλαδή το είδος της βιομηχανίας, και ίσως ποια ήταν η πρωταρχική ανάγκη για να γίνει αυτή η εγκατάσταση? Δηλαδή, ήταν η έλλειψη έβρεσης προσωπικού, δηλαδή δεν υπήρχαν εργατικά χέρια, άρα πάμε σε μια εγκατάσταση ενός ρομποτικού συστήματος? Μάλιστα. Κοιτάξτε, όσον αφορά το γιατί να βάλουμε ένα ρομποτικό βραχίωνα να κάνει κάτι, μας παραπέμπει λίγο και στην παρουσίαση που μας είχε κάνει και η Μαρία. Όταν θέλεις να αυξήσεις την παραγωγικότητα, να μειώσεις το περιθώριο λάθους σε μια γραμμή παραγωγής,
Όταν μία κίνηση και κάποιος άλλος, νομίζω ότι δεν θυμάμαι, συγχωρέστε με, δεν θέλεις να κάνει λάθη το ρομπότ, δηλαδή να ξέρεις ότι είναι μία επαναλαμβανόμενη βαρετή εντός εισαγωγικών διαδικασία, στην οποία δεν χρειάζεται να αξιοποιήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να σου κάνει πολύ περισσότερα πράγματα, από το να βάλεις ένα ρομπότ να σου κάνει μία διαδικασία η οποία θα είναι πάντα ίδια, στα ίδια σημεία, για τον ίδιο σκοπό και σου γλιτώνει, ας πούμε, χώρο και χρόνο και κατ' επέκταση χρήμα, να πούμε. Έτσι ώστε να ολοκληρώσεις μία εφαρμογή. Ναι. Να συμπληρώσω ότι η ανάγκη κυρίως δημιουργήθηκε από το γεγονός ότι οι εταιρείες θέλουν να μειώσουν το κόστος και τις απώλειες. Αλλά τα τελευταία χρόνια, σίγουρα είναι και αυτό που είπατε, ότι η έλλειψη προσωπικού είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και το γεγονός ότι δυστυχώς η μισθή είναι χαμηλή. Πολλές φορές η αδιαφορία των ίδιων των υπαλλήλων φέρνει αυτή την ανάγκη, δυστυχώς. Αλλά είναι κάτι που το παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Τώρα, όσον αφορά και ρωτήσατε για τις εταιρείες που έχουν γίνει, αυτό νομίζω ο Γιώργος είναι πιο κατάλληλος να το απαντήσει. Σε ποιες εταιρείες έχουν κάνει κάποια εφαρμογές. Ναι, όχι να τις ονοματίσουμε. Συγκεκριμένα, όσο καιρό εγώ εργάζομαι στην TETIX, έχω παραδώσει ένα project που ήταν με το UART το 10 που είπαμε και προηγουμένως, με 10 κιλά payload, σε ένα εργοστάσιο τροφίμων με ελιές. Έβγαινε το κυβότιο 10 κιλά και υπήρχε το ρομπότ εκεί, ερχόταν σε ένα τεδινόδρομο, τελικός προορισμός, έπαιρνε το κυβότιο, το έκανε παλετοποίηση. Διπλή παλετοποίηση, διπλό παλετοποιητικό, και δεξιά και αριστερά. Τελείωνε η πρώτη παλέτα, έβγαζε μήνυμα το σύστημα ότι υπάρχει έτοιμη παλέτα. Ξεκινούσε ταυτόχρονα να παλετοποιεί στη δεύτερη παλέτα, δεξιά. Και αντίστοιχα εναλλαγή. Ο χειριστής μπορούσε να πάει με ασφάλεια να πάρει την πρώτη παλέτα η οποία ήταν έτοιμη, καθώς η μηχανή, το όλο σύστημα, όλος ο αυτοματισμός, συνέχιζε στην επόμενη. Και αυτό γινόταν εναλλάξ. Ένα άλλο που είχαμε κάνει ήταν, στο παράδειγμα που μας είχε δείξει και η Μαρία, ήταν μια πλήρη γραμμή μέχρι τον τελικό της προορισμό σε κάποια μπισκότα τροφίμων, μια βιομηχανία τροφίμων με μπισκότα, έπαιρνε τα μπισκότα σαν κουτιά, τα ομαδοποιούσε σε δύο εξάδες, 6 και 6 δύο στίβες, τα εγκυβώτιζε, συνέχισε το κυβότιο, ερχόταν άλλο συνεργοτικό ρομπότ, έπαιρνε το κυβότιο, το έκανε με τον ίδιο τρόπο παλαιτοποίηση, δεξιά-αριστερά. Αυτά ήταν, ναι. Γενικότερα, στην ελληνική πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε ότι είναι τα πιο συχνά use cases, είναι κυρίως η παλαιτοποίηση, ο εγκυβωτισμός, το packaging δηλαδή, αυτά τα δύο, και ίσως και αμέσως μετά και η μεταφορά των προϊόντων, είτε αυτά είναι τα κυβότια που έχουν παλαιτοποιηθεί, εγκυβωτιστεί μάλλον, πιο σωστά, είτε εξαρτήματα που χρειάζονται σε κάποια σημεία της παραγωγής να πάνε από την αποθήκη, αυτοματοποιημένα, όχι και με βραχιόνες μάλλον, αλλά και με HVs ταυτόχρονα, και να πηγαίνουν όπου χρειάζεται. Αν με επιτρέπεις, Χρήστο. Άλλη μια εφαρμογή η οποία είχαμε κάνει μαζί με έναν συνάδελφο, είναι το screwdriving. Το screwdriving τι είναι? Είναι μετατρέπουμε το ρομποτικό βραχίωνα σε έναν βιδολόγο, κυριολεκτικά, ο οποίος χρειάζεται να μοντάρει μία συσκευή, να φτιάξει κάτι το οποίο είναι στάνταρ και πανομοιότυπο, μία πλακέτα ηλεκτρονικού υπολογιστή, μία πιο εξειδικευμένη κατασκευή. Δεν χρησιμοποιούμε gripper με βεντούζες, δεν χρειάζεται να σηκώσουμε κάτι. Τοποθετούμε ένα tool, κάτι σαν βιδολόγος, ας πούμε. Προγραμματίζουμε το ρομπότ σε ποια σημεία πρέπει να πάει να βιδώσει, το αφομοιώνουμε στην ίδια τη γραμμή παραγωγής και ξέρει, μπορεί να πάει να πάρει βίδα από ένα σύνολο βιδών, από ένα άλλο εξάρτημα που θα το τροφοδοτεί με τις συγκεκριμένες βίδες της εφαρμογής και να πάει να βιδώνει στα συγκεκριμένα σημεία. Είναι μια εφαρμογή η οποία είναι, όπως είπαμε και πριν, πάντα η ίδια, πάντα θα γίνεται σε συγκεκριμένα σημεία και όλα αυτά που είχαμε πει και προηγουμένως. Και ένα τελευταίο θα το πω και αυτό. Είναι αυτό που είπε ο Νίκος προηγουμένως, ο κύριος Στραγκάκης, με το welding, το οποίο είναι ιδιαίτερα. Οι εργάτες προσπαθούν να το αποφύγουν όσο δυνατόν περισσότερο και είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο για τις εταιρείες να βρούνε καλούς συγκολητές. Οπότε
αυτό έχει, σίγουρα θα έχει μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα και είναι κάτι το οποίο το ζητάνε οι ελληνικές εταιρείες. Να προσθέσω κάτι συνδέοντας τα δύο ερωτήματα τα τελευταία που ακούστηκαν, δηλαδή των εφαρμογών με το βάρος. Η βραχύρωση πολύ μεγάλη χρησιμοποιούνται σε εξειδικευμένες εφαρμογές όπως ναυπηγεία, σε ορυχεία, σε λιμάνια, των 100 κιλών, των 120, των 200 ακόμα, όπως είπε και ο Χρήστος. Εδώ βέβαια μιλάμε για βιομηχανία που τα βάρη συνήθως είναι μικρά. Ακόμα και ο 35 που αναφέρθηκε της Φανούκ είναι κάτι πολύ. Είναι υπεράρκετο για τις περισσότερες περιπτώσεις. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για μεγαλύτερα βάρη, εκτός από κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις που συνήθως εκεί δεν είναι και συνεργατικά. Είναι η αλήθεια. Πάνω σε αυτό το κομμάτι που συζητάμε τώρα, η μόνη ανάγκη η οποία έχουμε παρατηρήσει να προκύπτει αν χρειαζόμαστε κάποιο ρομποτικό βραχείο με υψηλό βάρος, να μπορεί να σηκώσει υψηλό βάρος, είναι μόνο στην περίπτωση που θα χρειαστεί να αλλάξουμε κάποιο tool. Όπως δείξαμε και στην τελευταία παρουσίαση, αν χρειαστεί κάποιο βραχείο να αλλάζει ή να έχει πολλά tool πάνω του, έτσι ώστε να κάνει πολλές εφαρμογές, εκεί επιλέγουμε κάποιον βραχίωνα ο οποίος μπορεί να σηκώσει πολλά κιλά. Γιατί κάποια από τα κιλά που θα σηκώσει θα είναι το ίδιο το tool, το οποίο θα έχει πάνω πολλά στοιχεία, θα έχει κάποια κάμερα, θα έχει κάποιο, μπορεί και screwdriving, κάποιο βιδολόγο, μπορεί να κάνει και να έχει και κάποιες βεντούζες όπως έχει αυτός για να παίρνει κάποιο χαρτόνι, να βάζει. Δηλαδή, εξαρτάται την εφαρμογή, η επιλογή του ρομποτικού βραχίωνα έχει να κάνει από πολλές συνθήκες. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το τι θα σηκώσω, δηλαδή δεν μας καθορίζει το κυβότιο, το payload που πρέπει να επιλέξουμε για το συγκεκριμένο βραχίωνα. Αυτό σαν προσθήκη. Μπορώ να ρωτήσω για μια συγκεκριμένη ανάγκη που αντιμετωπίζω. Παρακαλώ. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε και όχι. Δομικά υλικά. Έτσι. Υπάρχει μια κλασική ανάγκη στα δομικά υλικά, πιθανόν και σε άλλους κλάδους. Να σπάσεις μια παλέτα που έχει σακιά, παραδείγματος χάρη, από σακευμένα προϊόντα, δηλαδή, μια παλέτα, και να πάρεις τα 25 από τα 50 σακιά, να τα βάλεις σε μια άλλη παλέτα και να τα φορτώσεις. Σκέφτεστε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Νομίζω ότι είναι πόρο αυτό. Αν μου επιτρέπεις, ναι, Χρήστο. Το καλό με όλη τη διαδικασία που προκύπτει χρησιμοποιώντας και βάζοντας στη ζωή μας και στην βιομηχανία τους ρομποτικούς βραχίωνες είναι ότι μπορεί να κάνει την ίδια κίνηση ανάποδα. Όπως κάνουμε palletizing, μπορούμε να κάνουμε depalletizing. Όπως κάνουμε stacking, μπορούμε να κάνουμε destacking. Αν κατάλαβα καλά αυτό που περιγράφεται, είναι να σπάσουμε μία παλέτα, δηλαδή να την απομφορτήσουμε όπως έρχεται ήδη έτοιμη, και να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο. Είναι προφανώς γιατί γίνεται και με ευκολία όσον αφορά την εφαρμογή. Τώρα, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει, προφανώς θέλει μελέτη, θέλει σχεδίαση, θέλει να οργανωθούν κάποια πράγματα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Από άποψη περιβάλλοντος, επειδή μιλάμε για ένα περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε, με πολλή σκόνη, βρωμιά κτλ. Είναι ανθεκτικές οι συγκεκριμένες λύσεις σε τέτοια. Τα ρομπότ αυτά έχουν σχεδιαστεί για να αφομοιωθούν στη βιομηχανία. Έτσι, τα χαρακτηριστικά τους όλους τα καθιστούν πολύ ανθεκτικά, θα έλεγα, ανθεκτικά. Εκτός αυτού όμως, όταν υπάρχει πρόβλημα με σκόνη, υγρασία, βρωμιά ή το οτιδήποτε τέλος πάντων μπορεί να επηρεάσει την αποδοτικότητα του βραχίωνα και κατ' επέκταση όλη τη λειτουργία του, υπάρχουν από τις ίδιες τις εταιρείες και όχι μόνο καλύματα τα οποία προστατεύουν το ρομποτικό βραχίωνα εξ ολοκλήρου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάθει κάποια ζημιά ή το οτιδήποτε. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις οι οποίες έχουν προκύψει από τις ανάγκες για οποιαδήποτε περίπτωση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η βαφή σε αυτό. Όλα τα ρομπότ που χρησιμοποιούνται σε περιβάλλον που βάφουν, όπως στην αυτοκινητοβιομηχανία, είναι καλυμμένα με τέτοια προστατευτικά. Οπότε σίγουρα μπορεί να γίνει αυτό και δεν είναι πρόβλημα για το ίδιο το ρομπότ, χωρίς κάποιο ιδιαίτερο κόστος ή... Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, να περάσουμε στον...
δεν θέλω να ρωτήσω κάτι. Εντάξει. Απλά θα ήθελα να κάνω μία προσθήκη σε αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι, πως κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Όπως δείξαμε και πριν στα βίντεο, μπορούμε να κάνουμε εξατομίκευση ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Γιατί μπορεί να υπάρχει μια εταιρεία η οποία χρειάζεται ένα ρομποτικό βραχείο και μόνο που να κάνει destacking, αλλά μπορεί να χρειάζεται και κάτι πιο περίπλοκο. Οπότε, σίγουρα οι απαντήσεις που δώσαν οι συνάδελφοι βοηθούν πάρα πολύ, αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε κάτι πιο ολοκληρωμένο και σαν λύση, θα πρέπει να γίνει και η μελέτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές. Είτε αυτό είναι η ασφάλεια, είτε, όπως είπαμε, κάποιες συνθήκες στο χώρο εργασίας. Αλλά οι τομείς εφαρμογής είναι πολύ ευρύς, δηλαδή από το κομμάτι των τροφίμων, ακόμα και σε βιομηχανίες οι οποίες κάνουν πολύ βαριές δουλειές, αλλά και σε εργασίες που είναι, όπως είπαμε, συνεχόμενες ή πολύ καταπονητικές για τους εργαζομένους στη γραμμή παραγωγής. Και να συμπληρώσω εδώ πέρα, Μαρία, μου έδωσες μια πάρα πολύ καλή πάσα. Μπορούμε όλα αυτά, μέσω του προγράμματος που έδειξα και εγώ στην αρχή, του Visual Components, να τα κάνουμε simulate, ώστε να ξέρουμε εξ αρχής ότι ποια είναι τα προβλήματα που θα συναντήσουμε, αν θα υπάρξουν προβλήματα, και πώς μπορούμε να τα λύσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χωρίς να σπαταλάμε χρήματα. Να ξέρουμε εκ των προτέρων το αποτέλεσμα, και μάλιστα με μετρικές, πριν να αποφασίσουμε να υλοποιήσουμε το οτιδήποτε. Είτε αυτή είναι μια μικρή παραγωγή, γραμμή παραγωγής, είτε είναι ένα ολόκληρο εργοστάσιο. Τέτοια εργαλεία μας βοηθάνε πάρα πολύ σε αυτή την περίπτωση. Ότι και το κέντρο ικανοτήτων, αλλά και οι τρεις εταιρείες που έχουμε εδώ, δηλαδή και η TETIX και η Know-How και η OZI, άμεσα μπορούν να προβούν σε τέτοιου είδους μελέτες. Φυσικά, ναι, φυσικά. Να κάνουμε ένα use case πραγματικό εδώ με την εταιρεία των δομικών υλικών, με την Domus. Είναι ένα πραγματικό case. Ναι. Είναι ακριβώς η δουλειά μας. Δηλαδή. Ακριβώς. Αν δεν υπάρχει άλλο, κάποιος άλλος. Όχι. Νομίζω, Ανδρέα... Εννοείται ότι είμαστε εδώ πέρα, όποιος θέλει να ρωτήσει οτιδήποτε ακόμα και αργότερα και, ή στο περίπτωρο απέναντι ακριβώς μέσα στο Β11, στη γωνία. Πολύ ευχαρίστως να ελάτε να το συζητήσουμε.